Ο Βρετανικός Telegraph αναφέρει ότι το ΝΑΤΟ έχει δημιουργήσει πολλαπλούς χερσαίους άξονες στην Ευρώπη για μια εισβολή στη Ρωσία και ένας από αυτούς ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για διαδρόμους από τους οποίους θα μεταφερθούν τα αμερικανικά στρατεύματα και θα προμηθευτούν οι δυτικές δυνάμεις για απαραίτητα εφόδια για να σταματήσουν μια μεγάλη ρωσική επίθεση. Στην πραγματικότητα, ο πραγματικός στόχος είναι πλέον η εισβολή στην ίδια τη Ρωσία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αμερικανοί στρατιώτες θα αποβιβάζονται σε 5 προεπιλεγμένα ευρωπαϊκά λιμάνια και θα μεταφέρονται κατά μήκος προσχεδιασμένων υλικοτεχνικών διαδρομών για να αντιμετωπίσουν μια πιθανή επίθεση από τη Μόσχα, είπαν αξιωματούχοι στην Telegraph. Οι υλικοτεχνικές διαδρομές έχουν γίνει βασική προτεραιότητα από τότε που οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να προετοιμάσουν μια δύναμη αποτελούμενη από 300.000 στρατιώτες που θα παραμείνουν σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας για να υπερασπιστούν τη συμμαχία. Τα υπάρχοντα σχέδια προβλέπουν ότι τα αμερικανικά στρατεύματα αποβιβάζονται κυρίως σε ολλανδικά λιμάνια, πριν επιβιβαστούν σε τρένα που τους μεταφέρουν μέσω της Γερμανίας και της Πολωνίας. Τα αμερικανικά στρατεύματα θα αποβιβάζονταν πρωτίστως στο λιμάνι του Ρότερνταμ, πριν μεταφερθούν προς τα ανατολικά. Εάν όμως οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ που εισέρχονται από την Ολλανδία χτυπηθούν από ρωσικούς βομβαρδισμούς ή καταστραφούν λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης, η συμμαχία πρόκειται να στρέψει το επίκεντρό της στα λιμάνια της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Από τα ιταλικά λιμάνια, τα αμερικανικά στρατεύματα θα μπορούσαν να μεταφερθούν μέσω ξηράς, μέσω της Σλοβενίας και της Κροατίας στην Ουγγαρία, η οποία μοιράζεται τα σύνορά της με την Ουκρανία.